Ερωτήσεις ή απόψεις, τοποθετήσεις. Σπύρα, θες Σταύρο, έτσι. Ναι. Ας αρχίσω λίγο τις ερωτήσεις. Πρώτα απ' το να ρωτήσω, μάλλον τον Τάσο περισσότερο, εάν έχει κανένα νεότερο σε σχέση με την κάλυψη του κόστους της βραχυθεραπείας αυτή την τελευταία χρονιά, γιατί και εμείς ήμασταν ήδη, έχει εγκριθεί ο διαγωνισμός, δεν έχουμε τελειώσει για την εγκατάσταση βραχυθεραπείας, αλλά εδώ και ένα χρόνο το έχω παγώσει για άλλους λόγους. Δεν έχω κανένα νεότερο πώς μπορώ να καλύψω τα 7.500 με 10.500 ευρώ που είναι ένα ασθενή, εάν έχετε. Δεύτερον, εάν παίρνω κάποια μέτρα προφυλακτικά σε σχέση με τη συμπεριφορά του ασθενούς που εκπέμπει ραδιενέργεια, λογικά θα συμπεριφέρει το σβαμπί. Λοιπόν, και ένα τρίτο, αν είχατε έναν άρρωστο 50 χρονών, θα το θέλατε να κάνει βραχυθεραπεία, καλύπτοντας βέβαια τα κριτήρια. Ευχαριστώ. Ας απαντήσει ο Τάσος στο πρώτο. Το ανακτινοβολείο άρρωστο. Ναι. Οι κόκκι ακτινοβολούν σε μία περίμετρο του ενός εκατοστού. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν ακτινοβολεί καν απ' έξω. Μετράει, στο τέλος ο πυρηνικός μετράει με τον Γκάιγκερ και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο. Εκτός αν έχουμε ξεχάσει κανέναν κόκκο απ' έξω. Μόνο τότε θα χτυπήσει το μηχανάκι. Άρα δεν έχουν κανένα φόβο, μπορούν άνετα. Και παιδιά στα πόδια που περνάνε. Ναι, είναι μέχρι ένα εκατοστό. Εμείς λέμε τα αποφεύγουν οι άνθρωποι. Μια μέρα νοσηλείας είναι κατά κανόνα, έρχονται ήδη ελεγμένοι, μπαίνουν τη μία μέρα για να τους δούμε οι αναισθησιολόγοι και την επομένη το πρωί βγάζουμε τον καθηγητή και όπως γνωρίζουμε φεύγουν. Υπάρχει καμιά φορά που μπορεί να κάνουν λίγο ίδρυμα με τα συνήθη που δίνουμε φάρμακα, λίγο βολταρές υπόθετα, οι πιο πολλοί απαλλάσσουν. Υπάρχουν ορισμένα άτομα που μπορεί να κάνουν επίσκεψη και για να κάνει διορυθρική θα πρέπει να περάσει καιρό, να φύγει για ακτινοβολία, θα φάσει 6 με 8 μήνες. Είναι υβαμένη. Αλλά είναι σπάνιο το φαινόμενο, συνήθως στη εβδομάδα πιο πολλοί έχουν ουρήσει. Δεν έχουμε πρόβλημα εδώ. Το κόστος είναι περίπου γύρω στο 1,5 εκατομμύριο και κυμαίνεται. Βέβαια τα εργαλεία είναι το φοβερό δύσκολο. Να σου τα πάρουν, να σου τα εγκρίνουν. Διότι θα εσύ σαν ουρολόγο. 5.000 ευρώ περίπου, 5.000 ευρώ. Εκεί είναι το ταμείο. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι να σου πάρουν τα μηχανήματα του περίπου και να σου τα αφήσουν να τα δουλέψεις εσύ. Διότι θα πούνε όλοι. Ευτυχώς εμείς κάπου τους παρακάψαμε, κάπου ξεφύγαμε λόγω του Ιδρύματος του Αγίου Σάββα. Δηλαδή τον υπέρηχο που έχουμε τον έχει αγοράσει το Ίδρυμα. Όχι το νοσοκομείο. Πέσανε πάνω να τα πάνε, να μας φάνε, αλλά ο πρόεδρος είχε πρόβλημα ορολογικά, οπότε περάσαμε. τι άλλο ρωτήσατε. Έχετε έναν άρρωστο 50 χρόνια. 50 χρόνια δεν βάζουμε. Το νέα άτομα λέμε είσαστε για ριζικοί. Έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας, θα βάλουμε άτομα μεγαλύτερα που, με μικρότερο προσδόκιμο ζωής και βέβαια τηρούμε και τους κανόνες. Διότι θέλουμε η μέθοδος να έχει επιτυχία. Δεν θα βάλουμε ένα PSA πάνω από 6, δεν θα βάλουμε ένα μεγάλο προστάτη πάνω από 50, διότι δεν μπορούμε να βάλουμε βαρότες γύρω-γύρω, θα να κάνουμε ορισμένους που λένε άλλους, θα σου κάνουμε τη βραχυθεραπεία, θα σου κάνουμε και μια κονοφόρμα, εξωτερική ακτινοθεραπεία. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα. Κάνα δύο φορές το χρησιμοποίησαμε, σε έναν όμως λίγο τα πράγματα, η ακτινοβολία δούλεψε παραπάνω και έχουμε πάρα πολλές παρενέργειες. Οπότε είμαστε συγκρατημένοι, είναι μια νέα μέθοδος, δουλεύει πολύ καλά όταν είσαι τυπικός και τη βαστάμε σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια έχει το χρόνο της, δεν μπορούμε να κάνουμε πάνω από 2 περιστατικά την ημέρα. Διότι όταν συνεργάζεσαι με 3 ειδικότητες, ακτινοθεραπευτές, νοβεσικούς, πήγαινε έλα 3 με 3,5 ώρες το κάθε κεφάλι, άρα κάνουμε 2 κάθε 15 μέρες, 50 είναι καθορισμένος ο τέτοιο και δυστυχώς δεν μας δίνουν χειρουργία παραπάνω. Μάλιστα. Ναι, ναι. Και, κύριε καθηγητά, αυτό που θέλω να πω, επειδή τα logistics λίγο τα γνωρίζω, επειδή ασχολούμαι να φέρω αυτό το πράγμα στο ιατρικό απάνω και ο ίδιος άνθρωπος προφανώς φέρνει και εσάς τη τεχνολογία από την Μπέμπιχ, αν δεν απατώμε, όπως έχουν φέρει και στον Άγιο Σάββα. Το γνωρίζω τον κύριο Ρεμπελάκο, έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή θέλει να τα προωθήσει και ενδεχομένως μπορεί να κάνει την ίδια συζήτηση μαζί του, είναι ότι τα δίνει με μορφή χρυσή δανείου. Δηλαδή, στην ουσία, η συμφωνία που έχει κάνει με το ιατρικό, με τον Αποστολόπουλο, είναι ότι τα παρέχει όλα δωρεάν.
αρκεί εμείς να χρησιμοποιούμε περιστατικά και να χρησιμοποιούμε τα σποράκια του. Από εκεί πέρα το τι κοστολογεί το ιατρικό βέβαια είναι άλλη ιστορία, αλλά ό,τι λέτε για μηχανήματα, βελόνες κτλ. Τα παρέχει ο ίδιος. Και το υπέρηχο βέβαια στο τμήμα το δικό σας, φαντάζομαι. Ναι, μιας και το τέτοιο το θέμα και δίκαιη ερωτήσεις και δίκαιη θετικές απαντήσεις από τον συνάδελφο, έχω να πω το εξής. Βέβαια, δεν νομίζω ότι λέω τίποτα καινούριο σε όσους είναι σε νοσοκομεία, γιατί φαντάζομαι πως ό,τι προσέγγιση έκαναν σε εμάς, έκαναν παντού. Είναι γεγονός ότι η βιομηχανία τεχνολογίας απευθύνεται με τους ίδιους όρους. Τα δίνουν τα μηχανήματα, πραγματικά τα χρησιχαρίζουν, δεν τα χρησιδανίζουν, υπό την προϋπόθεση θα πάρει κανείς τα σπόρια τους. Εδώ είναι ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με διαπραγματευτικές τεχνικές και στόχους, που σαν εν τέλει έχουν διαμόρφωση της τιμής. Έτσι. Επειδή θα γίνει με διαγωνισμό, θα πρέπει να κάνουν πάρα πολύ ελκυστική προσφορά, που σημαίνει επομένως θα πρέπει να ρίξουν το κόστος όσο πιο πολύ γίνεται, για να πάρουν αυτήν την αγορά. Αυτό δημιουργεί ένα άλλο ζήτημα τώρα, το οποίο σε επίπεδο ιδιωτικής ιατρικής από κάπου μπάζει. Εντάξει, είναι στο χέρι του καθενός, πώς θα το ρυθμίσει το ζήτημα αυτό, είναι εντάξει, άλλα πράγματα. Πάντως, δανείζεται, δηλαδή χαρίζεται, και υποχρέωση δική τους να κάνουν μια όσο πιο ελκυστική προσφορά γίνεται. Που από ό,τι φαίνεται έχουν μια δυνατότητα γύρω στις 5 με 5.500 ευρώ. Δεν υπάρχει στο ΦΕΚ πρόβλεψη ειδική για τη μέθοδο, αλλά με την γνωστή επικαλυπτική μέθοδο του ελληνικού δημοσίου, βάλε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Θέλω να ρωτήσω λίγο, Παπάκη, γιατί πραγματικά δεν ξέρω. Διαβάζει βέβαια ότι αυτά τα κριτήρια, το μικρότερο όγκο υπό 50 γραμμάρια, ναι, PSA μικρότερο από 10 και κλείσο σκόρ μικρότερο από 6, τα βάζανε έτσι τουλάχιστον για τη μόνιμη εμφύτευση των αρδογενωμοκόκων ή τη χαμηλή δόση βραχυθεραπεία. Και όταν ένα από του παράγοντε αυτού ξέφυγε, συνήθω κάνανε την υψηλή δόση βραχυθεραπεία με ηρίδιο. Εσεί κάνετε αυτή τη διαλύπουσα την ηρίδιο κάτω στο Άγιο Σάββα, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όχι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο μέγεθος είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλο το κύριο Λεωμισέλο. Το πρόβλημά μας είναι στο μέγεθος, είναι ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε όλο τον μπροστάτη. Είναι τα ειδικά οστά από πάνω που σε εμποδίζουν να βάλεις τις βελόνες περιφερικά. Θα πρέπει να πας να κάνεις μετά τη μέθοδο του Κουτρουβέλη. Θα τον βάλεις ανάποδα και να πας από εκεί. Εκεί είναι το πρόβλημά μας, γι' αυτό λέμε τα 50 γραμμάρια. Εάν όμως δούμε ότι μπαίνει, βάζει στο πλαίσιο. Ελέγχουμε τον προστάτη. Αν δούμε ότι μπορούμε να το βάλουμε άνετα, μπορούμε να υπολογίσουμε τη δοσολογία ωραιότατα, πόση θα χρειαστεί και το συμμετρικό της να μπει παντού. Ένα λόγο να ρωτήσω. Τι θα ακούσετε αυτή η άρρωστη πώς περάνε από το μικρόφωνο, γιατί δεν μπορούμε να... Αν περάνε από το αεροδρόμιο... Αν περάνε από το αεροδρόμιο, αυτοί οι άρρωστοι έχουν πρόβλημα. Ισχύει αυτό και τους είχαν εφοδιάσει με καρτελάκι. Υπάρχει αυτό. Άμα πάει η Αλεξανδροπολίτη στην Αθήνα στον Άγιο Σάββα, θα έχει πρόβλημα. Άσε μας, μωρέ Δημήτρη, τώρα. Εκεί ο καθένας θα το κάνει στέντρα του. Λοιπόν, ο κύριος Αλαργκόφ έχει το λόγο. Πάντως, ειδικό χαρτί δεν έχουμε υπογράψει. Να πεις και αυτό σαν Γιαννιώτη ενδιαφέρεται, γιατί αεροπλάνο θα πάρει για να πάει κάπου. Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί ως γνωστό στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχει καρκίνος προστάτου support group, στην Αμερική υπήρχε μεγάλη αντίδραση, επειδή ξέρετε ότι ο αριθμός των βραχυθεραπείων πλέον στην Αμερική έχει ξεπεράσει τον αριθμό των ριζικών ανάγκων. Υπήρχε μεγάλη αντίδραση από αυτό το support group των αριθμών. Γιατί κάνουν πίεση, ήταν επιαγωγία. Ακριβώς για αυτές τις δυσκολίες, ας πούμε, της low density, και από ό,τι φαίνεται αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό της high density βραχυθεραπείας. Έχετε κάποια στοιχεία να μας πείτε από όλα τα περιστατικά, ας πούμε, που έχετε ασχοληθεί, πόσο περίπου είναι οι αυτοί που κάνουν οι low density και πόσο είναι οι άλλοι που κάνουν high density? Δεν διαβάζει κάτι, όχι. Τάσο, υπάρχει η άποψη, τίποτα? Απάντηση δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ. Τη κοιτάξω από μένα. Απλώς το μόνο που ήθελα να πω ότι έχει ξεπεράσει όντως στην Αμερική, αλλά για άλλο λόγο. Για το λόγο ότι δεν υπάρχει reimbursement για τους γυρολόγους για να χειρουργούν και δεν έχουν κανένα κίνητρο. Αυτός είναι ο λόγος.